Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μονεκτάριος Νότης, σας καλωσορίζω στο 24H TV. Συζητώντας για το πώς πρέπει και πώς μπορεί να επιληθεί η κρίση χρέους τόσο στη χώρα μας όσο και ευρύτερα στην Ευρωζώνη, πολλές φορές κλεινόμαστε στο καβούκι μας. Σουθοκαμιλίζουμε και δεν βλέπουμε το τι συμβαίνει εκτός της γυραιάς Ηπείρου. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες οικονομικές δυνάμεις παγκοσμίως, η πορεία των οποίων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τι θα γίνει και στο πώς θα λυθούν τα προβλήματα εδώ στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει με αυτές τις υπερδυνάμεις, τις υπόλοιπες παγκόσμιες οικονομικές υπερδυνάμεις, με τη βοήθεια του οικονομολόγου του κ. Θανάση Ζακεντέ, που φιλοξενούμε σήμερα στο 24H TV. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Ζακεντέ. Καλησπέρα, κύριε Νότη. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από τον παράγοντα Κίνα. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να ανακοινώνονται τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ της Κίνας, και εκεί βλέπουμε μια ανάπτυξη όπου πραγματικά θα ζηλεύουμε πάρα πολλές χώρες εδώ στην Ευρώπη. 8,7% κοντά στο 9%, και εδώ το οξύμερο είναι ότι οι αναλύσεις λένε επιβραδύνεται η ανάπτυξη στην Κίνα, γιατί είχαμε συνηθίσει ανάπτυξη πάνω από 9%. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Τι ρόλο παίζει η Κίνα και μπορεί να παίξει η Κίνα στην επίλυση χρέους, της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη? Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε στην ουσία μία μεταφορά του πλούτου από τις αναπτυγμένες παραδοσιακές χώρες όπως είναι η Βόρειος Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία προς άλλες χώρες που βγαίνουν στο προσκήνιο με πολύ μεγαλύτερη ένταση, όπως παραδείγματος χάρη πολύ σωστά αναφέρατε την Κίνα, αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω και την Ινδία και τη Βραζιλία και άλλες χώρες, οι οποίες έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού κόστους παραγωγής. Πραγματικά μιλάμε για οικονομίες οι οποίες έχουν υποτυπώδεις μισθούς και μπορούν να ανταγωνιστούν πάρα πολύ έντονα τις υπόλοιπες οικονομίες, γιατί έχουν μια καταπληκτική δυνατότητα να αντιγράφουν από τις υπόλοιπες την τεχνογνωσία που χρειάζονται, και πάρα πολλές ευρωπαϊκές, αμερικανικές εταιρείες έχουν επενδύσει πολύ σημαντικά κεφάλαια σε αυτές τις εταιρείες, σε αυτές τις χώρες, έχουν μεταφέρει την τεχνογνωσία του δυτικού κόσμου και κατά συνέπεια τα ποσοστά ανάπτυξης αυτών των χωρών μπορεί να μας κάνουν εντύπωση, αλλά μας κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση η συνέχεια που υπάρχει. Μιλάμε δηλαδή για την Κίνα ή την Ινδία να βρίσκονται σε αυτά τα ποσοστά ανάπτυξης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς μπορούν να προσφέρουν λύση στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους? Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι βλέπουμε από τη μία Ευρώπη η οποία έχει χρεωθεί εξαιτίας των ελλειμματικών προϋπολογισμών των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να συντηρηθεί η κατανάλωση στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη βλέπουμε μια Κίνα η οποία έχει τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, είναι μια οικονομία η οποία δεν έχει εσωτερική κατανάλωση ισχυρή, μόλις ένα πολύ μικρό κομμάτι των Κινέζων είναι καταναλωτές. Βλέπουμε κατά καιρού την κόντρα που υπάρχει με τις ΗΠΑ σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου Yuan, και βλέπουμε ότι γενικώς υπάρχει μια πίεση ούτως ώστε και η Κίνα να αρχίσει να απορροφά το δικό της προϊόν, αλλά από την άλλη να γίνει και το Yuan σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα λιγότερο ανταγωνιστικό, τους ώστε να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν μια καλύτερη εγχώρια παραγωγή, να μειώσουν τα ελλείμματα τα οποία έχουν, βοηθώντας κατ' επέκταση και τη μείωση του χρέους. Βλέπουμε ότι η Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή. Αγόρασε ομόλογα του EFSF, έτσι. Ακριβώς αυτό. Και άλλα, μάλλον, ομόλογα. Ακριβώς. Γιατί η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία καταλαβαίνει ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή που σήμερα όλοι ξέρουμε, και είναι κάτι το οποίο συζητιέται με τις εξελίξεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενότητα, καταλαβαίνει κανείς ότι θα είχε μεγάλες επιπτώσεις και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και η Κίνα και η Ιαπωνία είναι μεγαλύτεροι δανειστές των ΗΠΑ. Έτσι. Ακριβώς. Έχουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους των ΗΠΑ. Τώρα, Κίνα-Ιαπωνία λοιπόν, ήδη βλέπουμε κάποιες κινήσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τις υπόλοιπες χώρες που είπατε, Βραζιλία, Ινδία, η Ρωσία, μην ξεχνάμε τον παράγοντα Ρωσία, όπου εκεί είδαμε να κάνουν την εμφάνισή τους σε ό,τι αφορά την επίλυση της ελληνικής κυρίως κρίσης χρέους και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, με τη φωνή τους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπου κάποια στιγμή έφτασαν και είπαν: μισό λεπτάκι, πρέπει να δούμε αν πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν κάνει αυτά που πρέπει. Άρα λοιπόν έχουμε και τον παράγοντα της συμμετοχής τους εκεί, όπου έχουν μία ψήφο, όχι την ψήφο που θα ήθελαν, άλλη ιστορία αυτή, αλλά παίζουν και αυτές το ρόλο τους. Εδώ υπάρχει περίπτωση να δούμε να τίνουν χείρα βοηθείας, να αποτελούν εμπόδιο στο να βοηθηθεί περισσότερο η Ευρωζώνη και οι προβληματικές οικονομίες?
Καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία που κάθε χώρα θέλει να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα. Λογικό. Αυτό που την ενδιαφέρει λοιπόν είναι να ενδυναμώσει τη δική της θέση στο παγκόσμιο στερέωμα με όποιες συνέπειες αυτό και αν συνεπάγεται για άλλες χώρες. Αλλά θα πρέπει αυτό που πήγανα και πιο πριν και σας ανέλησα να συμπληρώσω, ότι υπάρχουν αλληλένδετες επιπτώσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης στο οικονομικό στερέωμα που μια πιθανή αποδόμηση της Ευρωζώνης θα είχε μεγάλα ηφαισιακά προβλήματα και για τις χώρες αυτές. Κατά συνέπεια πρέπει να συμβιβαστούν από τη μία οι προτεραιότητες των χωρών αυτών που έχει να κάνει με τη δική τους ανάπτυξη και από την άλλη θα πρέπει να δούμε πώς δεν θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα στην Ευρωζώνη που αποτελεί το 16% του παγκόσμιου ΕΠ σε σχέση με τη συνέχιση της οικονομικής της δραστηριότητας. Τώρα, να μην ξεχνάμε και τον παράγοντα ΗΠΑ, έτσι, εκεί όπου έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για να λυθεί η κρίση στην Ευρωζώνη, έχουν και αυτοί και αυτές τους λόγους τους. Ο κύριος Γκάιτνερ έχει πάρα πολλές φορές, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, παρέμβει και έχει πει: βρείτε λύση τώρα. Στην ουσία, τι λέει στους Ευρωπαίους? Στην ουσία, λέει: κάντε το όπως εμείς. Δώστε χρήματα στην αγορά, τονώστε τη ζήτηση. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια τριγωνική σχέση με τις προηγούμενες χώρες και κυρίως με την Κίνα. Γιατί υπάρχει διαμάχη ΗΠΑ και Κίνας για το θέμα του νομίσματος, όπως πολύ καλά ξέρουμε, αλλά και η εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα λόγω του χρέους, της αγοράς του αμερικανικού χρέους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ΗΠΑ με την Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν υποκαταστήματα στις ΗΠΑ και δεν θέλουν εκεί οι Αμερικανοί να χρειαστεί οι τράπεζες αυτές λόγω κουρέματος, λόγω προβλημάτων στα ομόλογα της Ελλάδας κάθε χρόνο που κατέχουν, να τραβήξουν κεφάλαια από τα αμερικανικά τους παρακλάδια. Και φυσικά υπάρχει και η σχέση Ασίας, Κίνας για παράδειγμα και Ευρώπης, όπου βλέπουμε και παρακολουθούμε την γκρίνια των Γερμανών βιομηχάνων απέναντι στην κυβέρνηση Μέρκελ, διότι βλέπουν ότι στην Ευρωζώνη δεν έχουν να πουλήσουν, να εξάγουν, αλλά και στην Κίνα, εκεί επειδή μιλάμε για μία μικρή υπερθέρμανση της οικονομίας, η ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα και γερμανικά κατ' επέκταση μειώνεται, ακριβώς γιατί πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να καταναλώσουν τα δικά τους προϊόντα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο μπορεί στο τέλος της ημέρας να αποβεί προς όφελος της Ευρωζώνης και της Ελλάδας ή όχι? Κοιτάξτε, οι ΗΠΑ είναι γνωστό ότι έχουν ένα διπλό τεράστιο έλλειμμα. Αφενός το εμπορικό τους έλλειμμα και αφετέρου έχουν το έλλειμμα που έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά τους. Μόλις πέρυσι θυμόμαστε όλοι ότι παραλίγο να χρεοκοπήσει η ομοσπονδιακή τους κυβέρνηση. Και πολύ υψηλό χρέος. Το χρέος είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Που φτάνει το 100% του ΕΠ. Και το χρηματοδοτούν συνεχώς με έκδοση νέου χρήματος από τη Fed. Το ίδιο όμως εμείς στην Ευρώπη έχουμε αποφασίσει ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε εξαιτίας της γερμανικής αιμονής για το χαμηλό πληθωρισμό. Οι Γερμανοί βιομήχανοι, οι οποίοι πολύ απλά ξέρουν ότι είναι το ισχυρό κομμάτι της γερμανικής οικονομίας, αρκεί να σας πω ότι πέρυσι η Γερμανία είχε ένα εμπορικό πλεώνασμα 200 δις ευρώ, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αξιοποίησαν στο έπακρο τις δυνατότητες του ευρώ, της σταθερότητας και κατόρθωσαν να επιτύχουν σημαντικές εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Εάν λοιπόν εμείς χάσουμε κάτι ως χώρα, η Γερμανία έχει να χάσει επίσης πολύ περισσότερα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει στο τέλος κοινή λογική και θα αξιοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να δώσει την απαραίτητη ρευστότητα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το σύστημα, διότι βλέπουμε όλοι ότι αυτή η κατάσταση, όσα δημοσιονομικά μέτρα και να ληφθούν, δεν φτάνουν από μόνα τους προκειμένου να έχουμε μια λύση. Κύριε Ζακεντέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Κυρίες και κύριοι, και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάντα εδώ στο 24 Edge TV με θέμα τι άλλο, την οικονομία.